Πάρα πολύ. Κανονικά δεν πρέπει να σε προαναγγέλλω καν. Σας ευχαριστώ. Είσαι συνεργάτη, αλλά θέλω να το λέω. Γιατί έτσι νιώθω και εγώ και σε ευχαριστώ. Και πολύ καλή δουλειά. Σας αγαπώ πολύ όλους. Είστε οικογένειά μου εδώ μέσα. Κοιτάξτε τώρα να δείτε ποιος είναι στην παρέα σήμερα. Ούτε και αυτός θα το περίμενε όταν συνεργαζόμασταν εκείνα τα χρόνια πίσω, όπου εγώ ήμουν αρχισυντάκτρια. Δεν θέλω να πω η καλύτερη, η καλύτερη, είναι η πιο ήρεμη. Όταν ο Μάνος Ψιστάκης, να το πω παρακαλώ. Έτσι, το λέω. Όταν υπήρχε η Ζήνα στο κοντρόλ, βγαίνανε... Μην τα πεις όλα. Για να δω, θα πει. Έβριζε. Οκ. Okay. Είχε νεύρα. Αλλά βγαίνανε οι πιο καλές και οι πιο σίγουρες εκπομπές. Ήταν απίστευτο. Μάνο, να σου πω κάτι. Ενώ τώρα που βρίσκεται μπροστά... Έχεις ακούσει τα εξαμάξεις. Με έχει τσακίσει. Ωστόσο, με βοήθησε να βελτιωθώ πάρα πολύ. Ήταν μικρό παιδάκι τότε. Αυτό ήταν πρόπερση, γιατί έχω πει στο Facebook ότι είναι 21. Άρα εντάξει. Μην καταλάβουν. Όπως έχουμε κάποιες φωτογραφίες, νομίζω, όπου τότε ο Μάνος, γιατί συνεργαστήκαμε, τον Μάνο τον ξέρετε και από το Κόκκινο Δωμάτιο, έχει κάνει πάρα πολλά, γράφει και όλα σενάρια, παίζει. Συγγνώμη, δείτε φωτογραφία. Την πριν, παιδιά. Δείτε τι... Την κυραλένη. Θέλω ένα τράβηγμα. Δες εδώ, κοίταξε σαν παιδάκια. Εγώ τότε ήμουν στο κοντρόλ, η Ελένη, δες. Η κυραλένη. Είναι η κυραλένη τώρα και η κυραζίνα. Να πούμε ότι τότε ήμουνα τριών. Ήμουνα τριών ετών τότε. Ποιο νέες φαινόμαστε, Χρυσαυγή. Λοιπόν. Κάτι κάναμε. Με καλέσατε μια... Για μένα μιλάω. Με καλέσατε μια πολύ δύσκολη. Όχι, η Ζήνα είναι πιο... Μπορώ να το πω στον αέρα? Όχι. Σέξι. Ωραία, ευχαριστώ. Δεν ήξερα τι θα πήγε αυτό. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να δούμε ένα βιντεάκι που σου ετοιμάσαμε, Μάνο μου, γιατί κοίταξε να δεις. Μετά από τόσα χρόνια, εμείς βρισκόμαστε βέβαια, πίνουμε καφέδες, τρία. 23. Χριστός και Πανάγια. Γιατί? 96. 2096. Καλά. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν, παρακαλώ, και αμέσως μετά θα σοβαρευτούμε εδώ και θα σας δείξουμε όλα τα θέματα, γιατί σε λίγο θα συνδεθούμε και ζωντανά με έναν πατέρα όπου ο γιος του έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από το γυμναστή του. Ένα θέμα συγκλονιστικό. Το παιδί, ας πούμε, είναι όλο του το πρόσωπο στη μελανιά. Παρακαλώ όμως να δούμε, έτσι να ανέβουμε ψυχολογικά, το Μάνο παιδί. Πολυτάλαντος και χαρισματικός, ο Μάνος Ψιστάκης τραγουδάει, γράφει στίχους και μουσική, είναι ηθοποιός και γράφει και σενάρια. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε θέατρο στη Δραματική Σχολή και πιάνο στο Οδείο Αθηνών. Το ντεμπούτο του ως ηθοποιός αλλά και σεναριογράφος έγινε το 2000 στη σειρά της Ερτένα «Δεν θα μου κάνετε το σπίτι». Με πρωταγωνιστές το Γιώργο Κιμούλη, το Θοδωρή Αθερίδη και το Δήμο Μιλωνά. Ακολούθησαν πολλές επιτυχημένες σειρές ως σεναριογράφος αλλά και ηθοποιός, όπως οι δύο ξένοι, το Κόκκινο Δωμάτιο, Μαρία η Άσχημη, 7 θανάσιμες πεθερές και πολλές άλλες. Σώστε με, βοήθεια! Πάθα, βοήθεια! Τι πάθα! Έλα, μάτι σας παρακαλώ! Φυσικά. Γρήγορα! Τι με κοιτάτε σαν χάμος! Σώστε με, σας λέω! Μισό λεπτό, βοήθεια θέλετε δωμάτιο! Εσύ μου το είπαν, εσύ έπρεπε να το φροντίσεις το φυτό, Καλλιόπη! Εκτός από την τηλεόραση, έχει ξεδιπλώσει τη χιουμοριστική του πλευρά, πρωταγωνιστώντας σε stand-up comedy, ενώ έχει συμμετοχές και στο θέατρο ως ηθοποιός αλλά και ως σεναριογράφος. Καλημέρα, τι να φέρω? Ένα αφρέντο γλυκό και μια τυροπιτούλα. Και η φιλενάδα σου που έχει ακευχές. Μεγάλη όμως είναι και η αγάπη του Μάνου Ψιστάκη για τη μουσική. Ο ίδιος τραγουδά συχνά σε μουσικές σκηνές, ενώ έχει κυκλοφορήσει και σίγκλ με αγγλικό και ελληνικό στίχο. Σήμερα, 22 Φεβρουαρίου, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η νέα του ταινία σε σενάριο δικό του και σκηνοθεσία Στράτου Μαρκίδη. Μια κωμωδία βασισμένη στην επικαιρότητα με τίτλο «Μαζί τα φάγαμε», με ένα κάστινγκ αγαπημένων ηθοποιών που υπόσχονται άφθονο γέλιο. Ανάπτυξης έργων και υποδομών. Κάποιοι κυβερνητικοί αλλά και αντιπολιτευτικοί θα χωθούν εκεί μέσα και θα φάνε ό,τι προλάβουν. Ήρθε η σειρά μας. Αυτά που ξέρανε κάποιοι με τις μίζες. Θα εκλείψουν, έτσι. Όσο για την προσωπική του ζωή, ο Μάνος Ψιστάκης κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την πολύχρονη σχέση του με τη Βικτόρια Καϊματζόλου. Ωστόσο εκείνη είναι πάντα διακριτικά δίπλα του και τον στηρίζει σε κάθε του νέα προσπάθεια.
Δεν θα σε ρωτήσω για τη Βικτόρια, πώς την κατάφερες δύο μέτρα γυναίκα να είναι μαζί σου. Γιατί είμαι και καλός άνθρωπος. Μια τάση προς τους μουσικούς η Βικτόρια. Ντροπή σου. Okay. Ντροπή σου. Ντρέπομαι. Άκου τι είπε, βρε. Έχουμε πολύ σοβαρά. Κοίταξε. Βλέπω... Άκου τι είπε. Γιατί η κοπέλα ήταν με τον Στέφανο Κορκολή. Ντροπή σου. Γιατί είναι, είμαστε δύο πιανίστες. Οκ, okay, εντάξει. Έχει μία τάση προς την ποιότητα η Βικτόρια. Αναγνωρίζει την ποιότητα. Μπρεσαυγή, τόσο κοινικά. Αναγνωρίζει την ποιότητα. Μπράβο σου, Μάνο. Μπράβο. Λοιπόν, ο Μάνος έγραψε την ταινία που θα συζητήσουμε σε λίγο. Έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους. Όσοι την είδαν, έκανε όμως για τους δημοσιογράφους. Το κάναμε προχτές. Σε παρακαλώ, είμαι ενήμερη για όλα. Ήρθε και η Μαρκέλα Σαράιχα και μου είπε ότι ήταν καταπληκτική η ταινία. Χτες. Και η Μαρκέλα το ίδιο. Πάτ. Γιώργο, δεν σε βλέπω, με την Ελισάβετ ήρθε. Εμένα φίλο. Τσομπολιό, Γιώργο. Πώς θα συνεχίσουμε τώρα την κουβέντα. Λοιπόν. Εγώ ήρθα για τα θέματα τα σοβαρά του Γιώργου. Ναι, ναι, τώρα. Πάμε... Μπράβο. Πάμε στην Εύη Γιαρκιά, όπου σας είπα και πριν ότι είναι ο πατέρας αυτού του αγοριού που ξυλοκοπήθηκε από γυμναστή. Θέλω, αγαπητό κοντρόλ, πριν βγούμε στη σύνδεση, να δούμε την κατάσταση της εικόνας αυτού του παιδιού και μετά να συνομιλήσουμε.